Απόσυρση του νομοσχεδίου που μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του νερού στη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων ζητούν οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και στην Κρήτη. Στα Χανιά, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της επιχείρησης, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να μην αποδεχτούν το καταστροφικό, όπως χαρακτηρίζουν, σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό θα γίνει εμπόρευμα. Εμείς είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, ούτως ώστε αυτό το νομοσχέδιο να μην περάσει. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε προκηρύξει για σήμερα ημέρα εισαγωγής του επίμαχου νομοσχεδίου στην Ολομέλεια 24ωρη απεργία, προειδοποιεί για οδυνηρές συνέπειες στους δημότες σε περίπτωση ψήφισης και εφαρμογής του. Αντιδρούμε σε όλο αυτό, γιατί ξέρουμε πραγματικά τι καταστροφικά αποτελέσματα θα επιφέρει στην κοινωνία μας. Έχουμε δει εξάλλου να εφαρμόζεται αυτό τις τελευταίες δεκαετίες με μεγάλη αποτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, πολλές πόλεις της Ισπανίας. Οι εταιρείες που κρύβονται πίσω από αυτό έχουν σκοπό το κέρδος. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην έκθεσή του επί του νομοσχεδίου τονίζει: το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν, η ίδρυυση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Παραδείγματα όπως αυτά στο Βουκουρέστι που έχει δωδεκαπλασιαστεί η τιμή του νερού, φανταστείτε από 100 ευρώ να πληρώνει κάποιος 1200, ή στο Παρίσι που πια το δίκτυο είχε φτάσει να απαξιωθεί μετά από 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, όλες αυτές οι περιπτώσεις έχουν κριθεί αποτυχημένες και επαναδημοτικοποιούνται. Πώς εμείς εν έτη 2023 δίνουμε το νερό όχι μιας πόλης, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας στα χέρια των ιδιωτών. Τα εργατικά κέντρα της Κρήτης με κοινή ανακοίνωσή τους ζητούν να διαφυλαχτεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας του νερού και προειδοποιούν με κινητοποίηση σε ενδεχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου. Καταλαβαίνουμε ότι με την ειδικοποίηση του νερού και θα εκτοξευθούν τα τέλη και το νερό το πόσιμο, όπως επίσης έχει γίνει και όπου έχουν πουληθεί και άλλες επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΗ. Την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο εκφράζουν και οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Αλληλέγγυα στον αγώνα των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης στέκονται και τα σωματεία που εκφράζουν φόβους για εκτόξευση των τιμών του πολυτιμότερου κοινωνικού αγαθού. Υπάρχουν παραδείγματα παγκόσμια όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Είχαμε τεράστια προβλήματα στην υγεία του λαού, πρώτα και κύρια, στο ότι έγινε εμπόρευμα και έγινε πανάκριβο. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας έχει δηλώσει ότι θέλει να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών παροχής ύδατος. Ωστόσο, έχει εκφράσει τη θέση ότι ο έλεγχος είναι πλημελής και γι' αυτό απαιτείται συστηματικός έλεγχος και εποπτεία δημόσιας ανεξάρτητης αρχής.